Πως ο μπαμπάς μου εξημέρωνε ένα σκυλάκι. Όταν ο μπαμπάς μου ήταν ακόμη μικρός, τον πήγαν στο τσίρκο. Είχε πολύ ενδιαφέρον. Περισσότερο απ' όλα, του άρεσε ο θηριοδαμαστής. Ντυνόταν πολύ όμορφα. Είχε πολύ ωραίο όνομα. Και τον φοβούνταν όλα τα λιοντάρια και οι τίγρεις. Είχε καμουτσίκι και πιστόλια, αλλά δεν τα χρησιμοποιούσε σχεδόν ποτέ. Τα ζώα φοβούνται τα μάτια μου, έλεγε από την αρένα. Το βλέμμα μου είναι το πιο ισχυρό μου όπλο. Κανένα άγριο ζώο δεν αντέχει το ανθρώπινο βλέμμα. Έλεγε αλήθεια. Μόλις κοιτούσε το λιοντάρι, εκείνο καθόταν στην εξέδρα ή πηδούσε πάνω στο βαρέλι. Ακόμα και το ψόφιο έκανε μη αντέχοντας το βλέμμα του. Η ορχήστρα έπαιζε εμβατήριο, οι θεατές χειροκροτούσαν, όλοι κοιτούσαν το θηριοδαμαστή και εκείνος έβαζε το χέρι στην καρδιά και υποκλινόταν προς όλες τις κατευθύνσεις. Ήταν μεγαλειώδες και ο μπαμπάς αποφάσισε να γίνει θηριοδαμαστής. Για αρχή έπρεπε να δοκιμάσει να εξημερώσει κάποιο όχι και τόσο άγριο ζώο, γιατί ήταν ακόμα μικρός. Καταλάβαινε ότι τα μεγάλα ζώα όπως το λιοντάρι και οι τίγρεις δεν είναι για τα μέτρα του. Έπρεπε να ξεκινήσει από σκύλο. Και μάλιστα όχι πολύ μεγάλο, γιατί ένας μεγάλος σκύλος είναι σαν ένα μικρό λιοντάρι, ενώ ένας μικρότερος σκύλος ήταν περισσότερο για τα μέτρα του. Και σε λίγο του παρουσιάστηκε μια τέτοια ευκαιρία. Στη μικρή μας πόλη είχε ένα πάρκο. Σε αυτό το πάρκο πήγε η γιαγιά με τον μπαμπά μου. Ο μπαμπάς έπαιζε, η γιαγιά διάβαζε βιβλίο και σε ένα άλλο παγκάκι καθόταν μια κυρία με το σκυλάκι της. Η κυρία διάβαζε επίσης. Το σκυλάκι ήταν μικρό, άσπρο και είχε μεγάλα μαύρα μάτια. Με αυτά τα μεγάλα μαύρα μάτια κοιτούσε τον μπαμπά και σαν να του έλεγε «Θέλω πάρα πολύ να εξημερωθώ. Σε παρακαλώ αγοράκι να με εξημερώσεις. Δεν αντέχω το ανθρώπινο βλέμμα». Και ο μικρός μπαμπάς πήγε να εξημερώσει το σκυλάκι. Η γιαγιά διάβαζε βιβλίο και η αφεντική είναι του σκυλιού επίσης, γι' αυτό δεν έβλεπαν τίποτα. Το σκυλάκι ήταν ξαπλωμένο κάτω από το παγκάκι και κοιτούσε ενιγματικά τον μπαμπά μου με τα μεγάλα μαύρα μάτια του. Ο μπαμπάς το πλησίασε πολύ αργά, γιατί ήταν ακόμα μικρός είπαμε, και σκεφτόταν «Μάλλον αντέχει το βλέμμα μου. Μήπως έπρεπε να αρχίσω από λιοντάρι. Μάλλον το σκυλάκι μετάνιωσε και δεν θέλει να εξημερωθεί πια». Η μέρα ήταν πολύ ζεστή και ο μπαμπάς μου φορούσε μόνο σορτσάκι και πέδιλα. Προχωρούσε και το σκυλάκι έμενε ξαπλωμένο και σιωπηλό. Αλλά όταν ο μπαμπάς πλησίασε πολύ, ξαφνικά αναπήδησε και τον δάγκωσε στην κοιλιά. Και τότε όλο το πάρκο άρχισε να φωνάζει. Φώναζε ο μπαμπάς, φώναζε η γιαγιά, φώναζε και η αφεντικίνα του σκυλιού και πιο δυνατά από όλους φώναζε το σκυλί. Ο μπαμπάς φώναζε «Ωχ, με δάγκωσε!». Η γιαγιά φώναζε «Ωχ, τον δάγκωσε!». Η αφεντικίνα του σκυλιού το κορόιδευε. «Αυτό το σκυλί δεν δαγκώνει!». Έτρεξε κοντά ο κόσμος και φώναζε «Έσχος!». Έφτασε ο φύλακας και ρώτησε «Αγοράκι, το πείραζε στο σκυλί?». «Όχι», είπε ο μπαμπάς, «το εξημέρωνα». Όλοι γέλασαν και ο φύλακας είπε «Και πώς το έκανες?». «Το πλησίασα και το κοιτούσα», είπε ο μπαμπάς. Όλοι γέρασαν πάλι. «Βλέπετε», είπε η κυρία, «φταίει το αγόρι. Κανείς δεν του ζήτησε να εξημερώνει το σκυλί μου. Και σε εσάς», είπε στη γιαγιά, «πρέπει να σας κόψουν πρόστιμο για να προσέχετε το παιδάκι σας». Η γιαγιά τάχασε, αλλά δεν είπε τίποτα. Τότε ο φύλακας είπε «Βλέπετε την ταμπέλα. Απαγορεύονται τα σκυλιά. Αν έγραφε απαγορεύονται τα παιδιά, τότε θα έπρεπε να κόψω πρόστιμο στην κυρία με το παιδάκι. Αλλά τώρα θα κόψω πρόστιμο σε εσάς και θα σας παρακαλέσω να φύγετε με το σκύλο σας. Το παιδάκι παίζει και το σκυλί σας δαγκώνει. Επιτρέπεται να παίζει, αλλά απαγορεύεται να δαγκώνει. Αλλά και το αγοράκι πρέπει να παίζει πιο έξυπνα. Κατάλαβες?», είπε στον μπαμπά. «Αφού το σκυλάκι δεν ήξερε γιατί πας κοντά του. Μήπως ήθελες να το δαγκώσεις?», κάπως έτσι σκεφτόταν.
Με κατάλαβες? Κατάλαβα, είπε ο μπαμπάς. Δεν ήθελε πια να γίνει θηριοδαμαστής. Και μετά από το αντιλησικό που του έκαναν για πάνε ενδεχόμενο, μίσησε εντελώς αυτό το επάγγελμα.